Είναι ένα θέμα που πραγματικά ξεκίνησε με επιτυχία αυτή τη φορά σε συνεταιρισμό της περιοχής μας, την Ένωση, την πρώην Νέας Μεσαράς, που κατάφερε να μαζέψει λάδι από τους ολοπαραγωγούς και να κάνει μια δημοπρασία. Αυτό που φωνάζαμε τόσα χρόνια, βρέθηκε μια συνεταιριστική οργάνωση να το κάνει. Έστω και αυτή την τελευταία στιγμή της ελαιοπαραγωγικής περίοδου που περάσαμε, με επιτυχία. Δείχνει ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Πρέπει πλέον οι συνεταιριστικές οργανώσεις να πάρουν μπρος, να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, που είναι ένας τρόπος που δεν χρειάζεται χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. Πουλάς, παίρνεις τα χρήματα, πληρώνεις τον παραγωγό άμεσα. Και ο παραγωγός κερδισμένος και η συνεταιριστική οργάνωση θα έχει τα ωφέλη της, έστω και μακροπρόθεσμα, και η τιμή του ελαιολάδου παίρνει τον δρόμο που της αξίζει. 3,80 μαζί με το ΦΠΑ αυτή η δημοπρασία, μια τιμή που πραγματικά κανένας δεν θα την περίμενε αυτή την περίοδο και από ό,τι φαίνεται μπορεί να έχει και μεγαλύτερη επιτυχία ακόμα και μεγαλύτερη απήχηση αλλά και από τον κόσμο αλλά και από τις αγορές. Ας μην αφήνουμε λοιπόν το χρυσάφι της Κρήτης που ονομάζεται ελαιόλαδο να το διαχειρίζεται ο ένας και ο άλλος εις βάρος των παραγωγών πάντα.